Αν μπει εδώ μέσα η φωτιά, τέλος. Αν μπει εδώ πέρα η φωτιά, έχει καεί το χωριό όλο. Τον δρόμο έζησαν οι κάτοικοι του χωριού Αμπελούζο στη Μεσαρά εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή το απόγευμα της Δευτέρας. Σε κατάσταση συναγερμού, οι κάτοικοι προετοιμάζονταν για την περίπτωση που οι φλόγες έμπαιναν στο χωριό, αποφασισμένοι να σταματήσουν το κακό με κάθε τρόπο. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη, είναι μεγάλη. Είμαστε εδώ πέρα σε ετοιμότητα. Ήρθαμε να βοηθήσουμε εδώ πέρα τους συγγενείς μας. Αν τυχόν χρειαστεί οτιδήποτε, είμαστε παρόν εδώ. Η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε αργά το απόγευμα για τη φωτιά που ξέσπασε πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Νωρίς στις πρώτες νυχτερινές ώρες εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του Αμπελούζου κοντά στις αρχαιότητες της Γόρτινος. Η κινητοποίηση ήταν άμεση με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από όλο τον ομό να σπέβδουν στο σημείο. Γρήγορα δημιουργήθηκε μια ζώνη προστασίας γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο. Και εδώ τώρα προς το παρόν στον αρχαιολογικό χώρο είμαστε σε ετοιμότητα περιμετρικά, έχουμε κυκλώσει τη φωτιά και περιμένουμε. Στο έργο της πυρόσβεσης ρίχτηκε και η τοπική αυτοδιοίκηση με τα μηχανήματα και τις υδροφόρες να σπέβδουν, ενώ καταλυτική ήταν η συνδρομή των μεσαρητών που κατά δεκάδες έσπευσαν με τα γεωργικά τους μηχανήματα προκειμένου να συνδράμουν τόσο στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών όσο και στην πυρόσβεση. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Πιστεύω να σταματήσει ο αέρας, να κόψει φωτιά, να σταματήσει. Είναι δύσκολο σημείο, πολύ δύσκολα τα σημεία εδώ. Για πρόσβαση στα πορματοδοτά πυροσβεστικά. Είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η φωτιά οριοθετήθηκε μερικώς. Ωστόσο, η μάχη με τις φλόγες συνεχίστηκε ολόκληρη τη νύχτα με κάθε μέσο να συνδράμει. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, ρήψεις από αέρος πραγματοποίησε και το ελικόπτερο. Έχει πολύ καρδιά σπαρτά, αποτυπώνει τη θερμοκρασία. Α, οπότε και πιάνει το λόγο, κάτω, ε. Μπράβο, ότι είναι πιο ζεστό, λοιπόν, το βάζει με πιο ανοιχτό χρώμα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Αυτό μας βοηθάει μετά για να κάνουμε τη δουλειά μας πιο εύκολα, κάτι δεν φαίνεται με τα μάτια. Να το βρούμε. Σημεία, μπράβο, να ρίξουμε τη θερμοκρασία του δύο. Λίγο πριν η φωτιά τεθεί υπό έλεγχο, πρόλαβε να κάψει περίπου 30 στρέμματα χορτολιβαδικής και 10 καλλιεργήσιμης έκτασης. Παρόλο που έπαιναν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή με ρηπές μέχρι 7 και 8 μποφόρ, καταθέσαμε να οριοθετήσουμε ασφαλώς την πυρκαγιά. Κινδύνεψαν οι αρχαιότητες, διασφαλίσαμε το να μην επεκταθεί προς την κατεύθυνση αυτή και έπειτα καταφέραμε και έχουμε φέρει το αποτέλεσμα να οριοθετηθεί η πυρκαγιά στο σημείο που αυτή τη στιγμή επιχειρούμε. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο υπό το φόβο αναζωπυρώσεων, ενώ ανακριτικοί υπάλληλοι της υπηρεσίας έχουν ήδη πιάσει δουλειά, με όλα τα ενδεχόμενα για την αιτία της πυρκαγιάς να παραμένουν ανοιχτά.